Παρασκευή 23 Απριλίου έκαναν πρεμιέρα ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κώστας Μαρτάκης στο ΘΕΑ, παρουσιάζοντας ένα άκρος καλοκαιρινό πρόγραμμα. Μαζί τους η Πολίνα Χριστοδούλου και η Ελένη Αλεξανδρή. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το πρόγραμμα γενικότερα και για το δικό σου μέρος. Το δικό μου μέρος, δεν ξέρω αν με έχετε δει εσείς, θα είναι όπως και πριν λαϊκό το ύφος. Τώρα για τα υπόλοιπα παιδιά, για τον Κώστα, για την Πολίνα. Πώς θα χαρακτηρίσει το πρόγραμμα γενικά του όλου μεγάλου. Πολύ διασκεδαστικό. Με πολλά είδη μουσικής, με παλιούς λαϊκούς ήχους, με μοντέρνα στοιχεία. Καταλαβαίνεις τέτοια πράγματα. Θα έχει πολλές εναλλαγές. Πρεμιέρα σήμερα, νέο σχήμα. Θέλω να μας πεις τα συναισθήματά σου. Έχεις άγχος? Το δημιουργικό άγχος, το απαραίτητο, όχι πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Έχω αυτό που έχω πάντα σε κάθε πρεμιέρα. Έχω βάλει γενικά τραγούδια που αγαπώ. Πάντα επιλέγω να πω τραγούδια που πραγματικά με εκφράζουν και αγαπώ. Πέρα από τα δικά μου, έτσι. Τι θα ακούσουμε από σένα? Θα ακούσουμε λίγο απ' όλα. Θα ακούσουμε λίγο μοντέρνο, θα ακούσουμε λίγο λαϊκό, θα ακούσουμε λίγο πιο κλασικά τραγούδια, θα ακούσουμε απ' όλα. Η εμφάνισή σου πάντως μας παραπέμπει σε κάτι πολύ pop, πολύ σύγχρονο, δεν ξέρω. Για το πρώτο πρόγραμμα έχουμε κάτι έτσι λίγο πιο μοντέρνο. Πώς αισθάνεσαι με τόσο σεξι ρούχα? Επειδή το περάσαμε και από το X Factor και βγήκαμε Lady Gaga έτσι με τα κορμάκια μας, αυτά, το έχουμε ξεπεράσει αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι που το υποστηρίζω και είναι πάρα πολύ πάνω στο στυλ μου και σε αυτό που έχω να δείξω και να προσφέρω. Ετοιμάζω ένα στυλ, μπορώ να πω πιο λαϊκό, ένα στυλ που με εκφράζει, τραγούδια που αγαπάω, τραγούδια που μερικά τραγούδισα ήδη και μέσα στο παιχνίδι στο X Factor που ήμουνα. Και πιστεύω ότι τραγούδια που αγγίζουν τον κόσμο. Έγινες γρήγορα γνωστή και αγαπητή από τον κόσμο, σε τρόμαξε αυτό κάποια στιγμή? Καθόλου. Η αγάπη του κόσμου είναι κάτι που πάντα σε γεμίζει, πάντα σου προσφέρει χαρά, ευτυχία, τίποτα άλλο.